Να το άλλο και ο Απόστολος, ρε. Απόστολε, έτοιμος να πετάξεις έτσι, να το ξέρεις, ε. Ρε, κανόνισε να πετάξεις θεαματικά, με γίνεις σε παγκούρι, ε. Και μας κάνεις ντρόπα εδώ στη Βέρεια. Ωραία πουλιά, πετάνε ωραία πουλιά. Μπράβο, μπράβο. Ακούτε τη δήλωση του Απόστολη. Πάντα καλά λόγια, λέει ο Απόστολης. Ό,τι και να πετάξει ο κόσμος, λέει τα καλύτερα λόγια. Μπράβο, ρε Απόστολε, μπράβο. Λοιπόν, και όπως βλέπετε εδώ στο βάθος κήπου, έχουμε έρθει στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Είναι και ο πρώτος τελευταίος. Μια πολύ δύσκολη μέρα. Με ένα σαραντάρι πλάς και κάψωνα. Και θα μας κάνει και αυτός, θα μας δείξει τα πουλάκια του. Και το δείγμα, τι θα δούμε το χειμώνα. Ναι, όλα αυτά είναι δείγματα που βλέπουμε σήμερα. Όπα, να και η φίρμα. Να τον. Αυτό είναι το μέλλον που βλέπετε. Το μέλλον, του μέλλοντες. Θέλει να τραβάει με την κάμερα, θέλει να μάθει, λέει. Θα τον εσενιάρω εγώ, θα σε κάνω διάδοχό μου, ρε μπαγάσα. Είσαι το καλύτερο παιδί. Λοιπόν. Και όλα αυτά, λοιπόν, παιδιά, επαναλαμβάνω, γίνονται τις 23 του Ιούνιου, το 2024. Λοιπόν, πάμε να λάβουμε θέση και θα τα πούμε μετά επί της οθόνης. Πάμε. Κοιτάξτε και ένα ωραίο πλάνο. Κάτω από την κλιματαριά, ναι, αυτό είναι. Πάντα όλοι να στη βρίσκει τη λύση, παιδιά. Είναι ραδιούργος. Κάτω λοιπόν από την κλιματαριά, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, μόνο μπανάνης είναι μες στον ήλιο. Εγώ την πληρώ πάντα και τις βροχές και τις ζέστες και τα κρύα. Δεν πειράζει, είμαι και εγώ, έχω γίνει λίγο μαζόχας. Λοιπόν, Πανάγο! Πάμε, ρε φίλε, πάμε, ναι. Άντε να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Πάντα μας έχει μαθημένους σε καλά, σε καλές πεταξίες. Έχει και ένα αεράκι τώρα βγάλει εδώ που έχει και ασπλουδερά. Θα πρέπει να γίνει πολύ ωραίος χαβάς, παιδιά. Σας το λέω προκαταβολικά, λόγω τιμής δεν τα έχω δει. Εννοώ φέτος. Το χειμώνα και κάθε χρόνο που έρχομαι εδώ στον Παναγιώτη, μας έχει μάθει να βλέπουμε έτσι τέτοιους χαβάδες. Όπως βλέπετε τώρα αυτά εδώ τα ασπλουδερά. Στη Γαλανάδα. Εντάξει, η Γαλανάδα καθαρή δεν είναι, έχει μια μπίχλα πάνω, ο καιρός. Νοτιαδούρα έχουμε, αλλά είναι εκλεκτά, λέω, ναι. Αυτά τώρα, αυτή τη στιγμή, τα γυρνάει ο αέρας δεξιά-αριστερά. Όταν θα βρουν τον πραγματικό αέρα, θα πρέπει να γίνουν στήλες του άλατος. Έτσι τα φαντάζομαι. Και πάλι έχουν πολύ ωραίο βήμα, βλέπετε, είναι κλόνος. Ναι. Από πάνω ήρθανε, δεν φυσάει καθόλου. Όταν ξεκινήσανε είχε ένα παλό νοτιαδάκι, τώρα έφυγε και αυτό. Και γυρίσανε ανάποδα, παιδιά, ναι. Δηλαδή φύγανε τα πουλιά προς τα κάτω, γιατί να συνεχίσουν να πετάνε εκεί, προφανώς γύρισε ο αέρας και φύγανε ανάποδα προς τα πίσω. Δηλαδή κάνανε ένα ζικ-ζακ. Ναι, είναι απίστευτο αυτό, είναι σπάνιο πράγμα. Που σημαίνει δεν έχει κατεύθυνση καθόλου ο καιρός. Καμία κατεύθυνση. Κάτσε να αφήσω και το zoom να δω με το μάτι. Ναι, φύγανε πίσω, ρε. Πού πάνε αυτά. Κάτσε και τώρα. Δεν τράβαγα τίποτα τώρα. Εδώ είμαι, ναι. Πάνε να βρούνε τώρα καιρό αλλού. Πού πήγανε, ρε. Γύρω-γύρω έχουν κάνει τα περιστέρια. Ένα κύκλο κάνα, ένα τόξο. Να τα, να βλέπετε. Πάλι από εδώ έρχονται τώρα. Δεν το πιστεύω. Τώρα έρχονται από εδώ, ναι. Βασικά τώρα πήγανε μέσα στον πυρήνα του ήλιου. Τα πιάνω λίγο αριστερά γιατί δεν μπορώ να καρφώσω την κάμερα τώρα μέσα. Θα με τυφλώσει. Τίπα, μπήκανε μέσα στον ήλιο, παιδιά. Όλοι αυτό λένε, ρίχθαρε. Κοιτάξτε εδώ, τι γίνεται, ε. Τραβάω τον κόσμο γιατί δεν μπορώ να πω και εγώ επάνω, ε. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε και εμείς να δούμε. Όχι, εκεί μπήκανε μέσα εκεί στον ήλιο, ναι. Δεν ξεκολλάνε τον ήλιο τώρα. Κάτσε να κατέβω κάτω. Παιδιά, αυτό είναι απίστευτο. Δεν το έχω ξαναδεί χρόνια. Κάνε ένα ζικ-ζακ, φύγανε από εδώ και πήγανε μέσα στον ήλιο και έχουν μείνει εκεί. Δεν φεύγουν καθόλου από τον ήλιο, ναι. Για να δω τώρα. Κάποια τώρα ξεκολλήσανε, φύγανε τουλάχιστον από τον ήλιο, ναι. Αυτή τη στιγμή θα σας πω, όταν έχει 40 και πάνω βαθμοί, ζώα είναι και αυτά που
και παθαίνουν κοκομπλόκο. Έχουν πάρει αρκετό ύψος για πουλιά, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν σε ένα σημείο, ναι. Τα έχει βαρέσει ο ήλιος κατά κέφαλα. Λοιπόν, έχω έρθει τώρα λίγο πιο αριστερά να αποφύγω, να μην έχω πίσω του στον ήλιο. Οπα. Μάλλον πάει για κάλεσμα, ναι. Ξεκινάει τώρα, ναι. Τους δείχνει τώρα για να έρθουνε. Λογικά πρέπει να έρθουνε όλα. Όπως είναι, γιατί τώρα είναι πάνω. Τα χωτέρμαζουν παιδιά τα περιστέρια. Αυτά τώρα, άμα σπάσει ένα, θα έρθουνε όλα, όλα, ναι, έρχονται όλα. Σας είπα, ποταμός θα έρθουν όλα. Ωραία, φίλε. Ναι, δεν σταματάνε τώρα. Αλλά μπήκανε μέσα στον ήλιο, ναι. Παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Μια πολύ δύσκολη στιγμή της ημέρας, μια δύσκολη ώρα. Με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τα πουλιά πετάξανε, αλλά δεν ήταν αυτή η πραγματική τους αξία, γιατί εγώ τα ξέρω τα πουλιά, έχει φοβερά περιστέρια. Αλλά όπως λέω σε πολλά μου βίντεο, δεν μπορείς ποτέ να βαθμολογήσεις περιστέρι κατά φαντασία. Έτσι. Ό,τι βλέπεις, κρίνεις. Πέρα τούτου όμως, πουλάκια είδαμε. Και σίγουρα, όπως λέω πάλι στα βίντεο μου, τα πουλάκια είναι ένα δείγμα. Τι θα δούμε το χειμώνα. Άλλες φορές το δείγμα αυτό αντιπροσωπεύει, άλλες δεν αντιπροσωπεύει. Για μένα αυτή τη στιγμή δεν αντιπροσώπευσε το δείγμα αυτό που είδαμε στην πραγματική αξία αυτών των περιστεριών. Νομίζω το είπα καλά. Έχουν σκάσει, κοιτάξτε. Τώρα αυτά σε μια χειμωνιάτικη γαλανάδα, έτσι να τα πέταγες ένα πρωινό και να μένες παγωτό, πραγματικά, όπως είναι και αυτά, έτσι άσπρα-άσπρα. Λοιπόν, θα πάω και από κοντά, ναι. Τώρα θα πάω να προτάσω εδώ και πόση ώρα. Λέω, δεν ξέρει, δεν φεύγω. Έλα. Τι να κάνει, Παναγιώτη. Σε άφησα, ξέρεις, δεν μίλησα. Λέω αυθόρμητα. Ζω για τον Τζέρι τώρα που θα πετάξει. Μια κουβέντα θέλω μόνο από σένα, τίποτα άλλο. Κάνει ζέστη, ρε φίλε, τώρα. Όχι, ρε, σε φαίνεται. Δεν βλέπει φαλάκρα μα. Έγινε. Πάμε στον Παναγιωτάκι να δούμε και μέσα, ναι. Για να δούμε τώρα τα κομπρεσέρ. Κομπρεσέρ θα έχουν εκεί. Αυτά εδώ είναι τα σπράκια του και τα σουλουπάκια του, τα οποία τα έχω δει, τους πατεράδες τους και τους παππούδες τους σε χειμωνιάτικά μου βίντεο και πραγματικά έχω πάθει πλάκα. Δεν προσπαθώ να σας ψήσω ούτε να σας πείσω, παιδιά. Ντοκουμέντα υπάρχουν, έχω βγάλει βιντεάκια, βέβαια το βίντεο δεν μπορεί να δεις την πραγματική τους αξία, αλλά κάποιες εικόνες και με λίγο φαντασία και μυαλό καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, έκανε και την προσπάθειά του και ο φίλος μας ο Παναγιώτης και μπράβο του, τα έκθεσε τα περιστέρια του, ντάλα καλοκαιριού και μια γιορτιάρα μέρα, οι πιο πολλοί έχουν πάει για μπάνιο του Αγίου Πνεύματος και εμείς οι τρελοί τρώμε τον κάψωνα στη μάπα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα περιστέρια και αυτή ήταν η προσπάθεια που είδατε πριν από τον φίλο μας τον Παναγιώτη εδώ, του συλλόγου της VIP. Τα οποία και αυτός είναι πολλά υποσχόμενος για το χειμώνα. Το χειμώνα θα έχει όμως και κριτική κανονική. Γιατί όντως είναι και αυτός ένας από τους καλούς περιστεράδες που αντιπροσωπεύει το σύλλογό του. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Γεια σου ρε Πανάγκο, παιδιά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όπως λέω και σε όλα τα παιδιά, έτσι και σε σένα. Είναι μια υπερπροσπάθεια αυτή που κάνετε, έτσι, δεν πάω ούτε να χαϊδέψω αυτιά και μόνο που έχουμε 40 βαθμούς σήμερα, πώς το λένε, άπνοια, ναι, και κοίταξε, και καύσωνα 2-3 μέρες, μπράβο σας που κάνατε, τολμήσατε και εκθέτετε τα περιστέρια σας. Βέβαια τώρα αυτό δεν είναι ένα δείγμα
που αν κάτσει κιόλας με αυτές τις καιρικές συνθήκες, παίρνουμε μια εικόνα τι θα δούμε το χειμώνα. Εσένα τα περιστέρια σου σήμερα, επειδή τα γνωρίζω, δεν ήταν. Δεν, για μένα, έτσι. Μην τα λέμε όλα, μην χαϊδεύουμε αυτιά. Δεν αντιπροσωπεύσανε αυτά που βλέπουμε από σένα το χειμώνα. Λόγω καιρού, λόγω ό,τι θες πες. Ξέρω τώρα τα περιστέρια σου κάνουν άλλο χαβάτα, καμία σχέση. Έτσι. Τώρα αν τα είχαμε αυτά με μια γαλανάδα χειμώνα, θα βγάζανε μάτια, έτσι. Άλλωστε το έχει δείξει η ιστορία και τα βίντεο μου και ο κόσμος που τα έχει δει. Λοιπόν, από έτσι. Μένα, για να μην λέω πολλά λόγια, συγχαρητήρια φίλε για την προσπάθεια, υπερπροσπάθεια που έκανες και που έκθεσες, μόνο που έκθεσες. Πρέπει να έχεις σηκώτη να εκθέτεις τα περιστέρια σου. Είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι. Ξέρουν αυτοί οι περιστράτες που πετάνε σε γιορτές και με καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή. Και ξέρουν και εκείνοι εκεί πέρα που είναι μπλα μπλα μπλα, λόγια, εύκολα και ξέρω εγώ. Και συνήθως εκείνοι είναι και οι κριτές. Συνήθως. Γιατί ένας που μιλάει επί του ασφαλούς ξέρει και κρίνει, έτσι, σε εισαγωγικά. Έτσι. Άμα έχει και αυτό σηκώτη, ας πετάξει, να μπει και αυτό στο τρυπάκι, να τον δει όλη η Ελλάδα. Έτσι. Έτσι. Και μετά να μιλήσει. Θα έχει δικαίωμα να μιλήσει. Λοιπόν, είναι μια άλλη συζήτηση. Μην αλλάζουμε το θέμα. Συγχαρητήρια από μένα. Πες και εσύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πρώτα εσένα που ήρθες με αυτή τη ζέστη. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ακόμα μια φορά και τριήμερο και ζέστη πολύ ήρθε, μας τίμησε. Ναι. Τώρα το χειμώνα θα τα πούμε. Βέβαια. Φίλε, για να κλείσω κιόλας. Το χειμώνα θα κρυθείς. Γιατί έχεις ανέβει και εσύ το βήχη ψηλά. Εννοείται. Δηλαδή έχεις βγάλει ένα ωραίο όνομα πανελλαδικά, δηλαδή σε έχει μάθει πολλοί κόσμο που δεν σε ήξερε. Και όσοι έχουν έρθει πραγματικά έχουν ευχαριστηθεί. Δεν στο λέω τώρα ούτε να χαϊδέψω αυτιά ούτε να πικάρω. Άλλωστε, εγώ ξέρεις ότι είμαι και σκληρός. Άμα κάποια παιδιά που δεν πάνε καλά δεν ανεβαίνουν και τα βίντεο. Το έχω αποδείξει και το ξέρουν όλοι. Όλοι οι συλλόγοι. Τώρα τελειώνουν τα παραμύθια. Όποιος αυτά που αξίζουν θα ανεβαίνουν. Αυτά που δεν αξίζουν δεν φταίει βέβαια ο Περιστεράς. Του χρόνου να είμαστε καλά. Έτσι δεν πάει. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, τώρα έχουμε πουλιά. Δεν υπάρχει κριτική στα πουλιά. Θα είναι αδικία να κρίνεις τα πουλιά για μένα. Εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά μεγάλα όμως φίλε θα περάσει και εσύ από το. Από το. Πώς το λένε τώρα το. Τέλος πάντων. Ξέρει ο κόσμος. Από αυτό. Εντάξει. Γεια σου Παναγόρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.